Ναι, καλησπέρα, καλό μήνα. Θέλω και μία ανακοίνωση. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι κάθε Δευτέρα γίνεται το μάθημα. Καλύτερα να βγάζω ανακοινώσεις όταν δεν θα γίνεται. Σήμερα θα μπούμε στο δραστηριακό κλάδο 10, το οποίο κάνει μια εισαγωγή στα νήματα, στα threads. Το MPS θα το δείξω στο τελευταίο δεκάλεπτο, για να προλάβουμε να δείξουμε κάτι από το κλάδο. Σε ένα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε thread σε ένα πρόγραμμα SER. Λοιπόν. Παιδιά, είμαστε στην εργαστηρική εβδομάδα 7, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι να δείξω το κλάδιο 10. Αν θέλετε να δείτε λίγο το πρόγραμμα, λέει στο Textual Class το σχέδιο εργαστηρίων στα γενικά έγγραφα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα thread στη SER, πρέπει να έχουμε καταρχήν μια συνάρτηση void, η οποία θα περιέχει τις εντολές τις οποίες θα εκτελέσει το thread. Δηλαδή, μέσα σε μια συνάρτηση void, εμείς θα βάλουμε το τι θέλουμε να κάνει το κάθε thread. Οπότε, έξω από τη main και πάνω μου, χωρίζουμε μία συνάρτηση void, η οποία θα πρέπει να είναι pointer, παράδειγμα my thread, θέλει την print hello. Οπότε θα το γράψω όπως ακριβώς μας κοιτάει η άσκηση. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι void με pointer, με αστερίσκο, και η παράμετρος παίρνει μόνο μία παράμετρο, η οποία είναι και αυτή τύπου pointer void. Το όνομα της συνάρτησης και το όνομα του παραμέτρου είναι στη δική μας λύση. Αλλά γενικά η δομή πρέπει να έχει μία συνάρτηση η οποία πρόκειται να γίνει thread, πρέπει να είναι αυτή. Συνήθως, το κάθε thread θα πρέπει να έχει και μία κλίση προς την συνάρτηση pthread exit με μία τιμή, θα βάλω null, θα σηματοδοτεί το τέλος του thread.
Επίσης θέλουμε να κάνουμε include ακόμα μία βιβλιοθήκη, ένα header, που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε λύσεις thread, το οποίο και το μόνιμο όνομα thread. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λοιπόν συνάρτηση, η οποία δεν κάνει κάτι, απλά κάνει exit χωρίς καμία άλλη ενέργεια. Στο πρόγραμμά μας λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια από αυτά τα threads. Για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε 5 threads. Οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε μία define και σταθερά να βάλω το θέλετε, θα βάλω 5. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτά τα threads, θα πρέπει στην main, από τη main δηλαδή, ή όποια άλλη συνάρτηση θέλουμε, να κάνουμε μία κλίση προς τη συνάρτηση pthread. Επειδή πρόκειται όμως να δημιουργήσουμε 5 threads, γενικά καλό θα ήταν να γενικεύσουμε τον αριθμό. Δεν θα γράψω 5 φορές τη κλίση της συνάρτησης, θα κάνω μία for. Από το 0 έως το num threads. Οπότε γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή θα εκτελεστεί 5 φορές η pthread.va. Ως πρώτη παράμετρο λοιπόν σε αυτή τη συνάρτηση θα πρέπει να βάλουμε μια μεταβλητή η οποία θα έχει τύπο pthread.va. Αυτός ο τύπος είναι αντίστοιχος με παραδείγματος χάρη τον ακέρα, το in, το float κτλ. Και περιέχεται στη βιβλιοθήκη pthread.h. Οπότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε μία μεταβλητή, παράδειγμα mythread, ή αντίστοιχα να κάνουμε ένα πίνακα, το οποίο θα ήταν καλύτερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος θα έχει μέγεθος όσα και τα threads που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, ο σκοπός εδώ αυτού του πίνακα ή γενικά της μεταβλητής θα είναι να αποθηκεύει τη τιμή που επιστρέφεται από την pthread create. Δηλαδή, καθώς δημιουργείται ένα νήμα, κάποια στοιχεία της create μπαίνει μέσα σε αυτή τη μεταβλητή. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο καταχώρησης και τον πίνακα και σε κάθε θέση ξεχωριστά με το I αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, ως δεύτερη παράμετρο του create μπορούμε μέχρι στιγμής ως τώρα να βάζουμε τον null. Η τρίτη και η τέταρτη παράμετρος έχουν να κάνουν με τη συνάρτηση η οποία πρόκειται να γίνει thread. Την επόμενη παράμετρο, δηλαδή, θα πει το όνομα της συνάρτησης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την print hello. Το όνομα της συνάρτησης μπαίνει όπως ακριβώς είναι, χωρίς τις παρενθέσεις και χωρίς τον τύπο της συνάρτησης, και τα αστεράκια κτλ. Ως επόμενη παράμετρο, ως τελευταία, θα μπουν οι παράμετροι της συνάρτησης, μία δηλαδή. Εδώ την έχουμε ορίσει σαν thread ID. Ωστόσο, μπορούμε προσωρινά να βάλουμε και εδώ τον άλλο, ώστε να μην περάσουμε κάτι
Στιγμή λοιπόν που επιστρέφεται από την pthread create, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε σε μία κέρα μεταβλητή για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως το thread όταν η τιμή του thread είναι 0, όταν η τιμή δηλαδή που επιστρέφει στην άκρη είναι 0, σημαίνει ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά την δουλειά. Οπότε, μάλλον όταν είναι 0, thread δημιουργήθηκε σωστά. Όταν έχουμε τιμή διαφορετική του μηδενός, τότε έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, είτε μπορούμε να βάλουμε results σκέτο, όπως είχε και εξαιρεί το 0, είτε μπορούμε να το κάνουμε διαφορετική του μηδενός. Και μπορούμε να τυπώσουμε τον αριθμό του πάλματος. Οπότε έτσι κάνουμε και έναν έλεγχο. Λοιπόν, στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε στο τέλος της main, του κυρίου προγράμματος, δηλαδή, και την thread, που θα έχει αυτή τον άλλο παράμετρο. Στην ουσία δηλαδή βάζουμε ακριβώς την ίδια συνάρτηση, την ίδια κλίση. Καθώς με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα, η main θα περιμένει σε μια κατάσταση ώστε να τελειώσουν τα threads που υπάρχουν ακόμη ενεργά στο πρόγραμμα. Επομένως, καλό είναι να βάζουμε και αυτή στο τέλος για να βεβαιωθούμε ότι τα threads μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε ένα πολύ βασικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί threads, χωρίς ωστόσο να περνάει κάποια τιμή. Κάνω μία αποθήκευση και θα δοκιμάσω το file. Κατά την μεταγλώττιση αρχείων που χρησιμοποιούμε το threading, θα πρέπει να βάζετε την παράμετρο pthread στο compiler. Δεν έχουμε ορίσει το I. Θέλουμε να το προμεκτελείτε να γίνεται κάτι. Ωστόσο, να βάλουμε οπότε βλέπουμε ότι τυπώθηκε 5 φορές από 5 διαφορετικά threads το printf που έκανα μέσα στη συνάρτηση. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε δει πώς δημιουργούμε threads, ωστόσο μένει να δούμε και πώς πρέπει να περάσουμε παράμετρο, κάποιο παράμετρο από το κυρίως πρόγραμμα, από τη main, στα thread μας. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, θα πρέπει όπου γίνεται η δημιουργία του κάθε thread κάνετε μία τρίτη μεταβλητή, pointer, και θα δεσμεύει δυναμικά το μέγεθός της.
να βάλετε μια άλλη μεταβλητή, αρκεί αυτό και αυτό να είναι ίδια. Λοιπόν, επειδή περνάμε στο thread έθνηση μνήμης, και αν θέλω να περάσω, παραδείγματος χάρη, το I, θα πρέπει να κάνω την εξής εκχώρηση. Τώρα, σαν τελευταία παράμετρο του create, να βάλω την σχετική μεταβλητή που χρησιμοποίησα. Και ακολούθως, στο θέμα μας, μπορώ να βάλω μια τιμή, η οποία για να πάρουμε αυτή τη τιμή, θα πρέπει, επειδή πάλι είναι σε διεύθυνση μήνυση, είναι τύπου void, να την κάνουμε ακέρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα από τα δύο. Είτε να ορίσουμε μία μεταβλητή pointer, παράδειγμα το ID, η οποία αλλάζει τον τύπο void σε ακέρα, ακέρα τύπο. Οπότε στη συνέχεια στην team tab θα πρέπει να το εκπληκτήσουμε. Βλέπουμε ότι οι τιμές περνάνε από τη χώρα, το I δηλαδή περνάει ως 0, 1, 2, 3, 4, το thread μας και εκτυπώνεται από τη χώρα. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε το thread ID απευθείας σε μεταβλητή. Παράδειγμα, εδώ. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με πριν ID και όλο αυτό ξανά πούντε. Πλέον έχετε στο thread ID τη τιμή και μπορείτε να δεκτυπώσετε αυτούς. Βλέπουμε ότι έχει το ίδιο αποτέλεσμα, δεν μετράει ωστόσο και τόσο τη σειρά. Είναι κάτι ανάλογο όπως κάναμε σε προηγούμενα διαδικασία με το Q-Chub. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κοιτάει κάτι το σε ένα, νομίζω αυτό ήταν. Εδώ μας λέει να αλλάξουμε την τιμή που πάει σε 50. Είναι εύκολα. Βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχουν 50 threads από το 0 έως το 49. Για το MPS θα το πω στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο C2. Το C2 λέει να αντιγράψουμε την αρχή το C1 στο C2. Λοιπόν,
αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε έναν πίνακα από μηνύματα τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές γλώσσες, τα οποία ορίζουμε ως global μεταβλητή, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίσουμε έξω από τις συναντήσεις μας και από τη mail, ώστε να έχουν πρόσβαση όλες οι ακόλουθες συναντήσεις και τα threads. Θα ορίσω αυτή την συνάντηση, όπως λέει την εικόνηση, ως όρισα αυτό το πίνακα με 50 θέσεις, όσο είναι και τα αριθμούς των threads, θα μας να είναι πιο εύκολο, για να δούμε τα αποτελέσματα πιο εύκολα. Τώρα λοιπόν μένει να αρχικοποιήσουμε το πίνακα στη main. Οπότε θα αντιγράψω PDF. Σε αυτό το σημείο. Οπότε έχουμε μέσα στον πίνακά μας 8 μηνύματα τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές γλώσσες. Μέσα λοιπόν στο thread μας λέει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την μήνυμα και να τυπώσουμε το εξής. Τον αριθμό του thread είναι δεκατικό, decimal, και τα περιεχόμενα του πίνακα που αντιστοιχούν στον κάθε thread. Με την ίδια λογική, το thread ID είναι ο αριθμός thread και περιέχει το αντίστοιχο αλφα αριθμό το οποίο βρίσκεται στη θέση του κάθε thread. Για παράδειγμα, για το δεύτερο και τρίτο thread, γιατί ξεκινάνε από 0, θα τυπωθεί το μήνυμα στα ισπανικά. Οπότε βλέπουμε ότι για τα 5 πρώτα threads εικόνονται διαδίκτυες εκτάσεις στα υπόλοιπες γλώσσες. Ωστόσο βέβαια η εκφώνηση μας λέει να χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα, τον πίνακα Task IDs. Οπότε σας έδειξα πώς γίνεται η μεταφορά μιας κέραιας μεταβλητής. Λοιπόν, εδώ την περίπτωση εμείς μεταφέρουμε την τιμή του Y στο κάθε thread και τυπώνουμε το μήνυμα. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε και αυτό που λέει η άσκηση, δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν πίνακα και να μεταφέρουμε αντίστοιχα αυτόν τον πίνακα στο thread ως τελευταία παράμετρο της συνάντησης. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, πρέπει προφανώς να αλλάξουμε πρέπει να ορίσουμε πρώτα έναν πίνακα Task IDs που θα είναι και αυτός με pointer για να μας δίνει πρώτα και θα έχει μέγεθος όσα είναι. Τώρα, για να περάσουμε το πίνακα αυτόν,
βασικά για να αλλάξουμε το περιεχόμενο του πίνακα, θα πρέπει να κάνουμε πάλι μια δυναμική συνδέσμευση μνήμης. Και αυτή τη φορά θα πρέπει πριν την μάλλον να ορίσουμε και τον τύπο του πίνακα, που είναι ακέραιος τύπος, δηλαδή πόντες ακεραίων. Στη συνέχεια να κάνουμε την μάλλον μέγεθος ακεραίων. Οπότε, θεσμεύουμε λοιπόν χώρο σε κάθε θέση του πίνακα με την κλίση αυτής εδώ, την τέλεση αυτής εδώ της γραμμής, και σε αυτό το χώρο εμείς πρέπει να τοποθετήσουμε και την τιμή που θέλουμε. Εν περίπτωση θέλουμε να τοποθετήσουμε το i. Επομένως, την θέση i, την πίνακα, με την τιμή i. Έχουμε λοιπόν έτοιμο τον πίνακα, τον πίνακα Task ITs. Θέλουμε να περάσουμε την τιμή του πίνακα αυτών στο thread. Πρέπει λοιπόν να το μετατρέψουμε πάλι σε τύπο void. Και να περάσουμε την τιμή να δοκιμάσω να το παίξω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι μια παρόμοια έξοδο. Η ίδια απλά είναι η σειρά διαφορετική. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, να κρατήσει ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς περνάμε την τιμή που έχει ο πίνακα σε μια συγκεκριμένη θέση. Στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι όπως το είχα με αυτό, μιλούσαμε τη τιμή που έχει μια μεταβλητή όπως το i. Λίγο αργότερα θα δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε και πιο σύνθετες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να περιέχονται, ας πούμε, σε μια δομή. Λοιπόν, αυτά με το set2, νομίζω ότι δεν ζητάει κάτι άλλο. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο 3, το οποίο κάνει αυτό που είπαμε, δηλαδή δημιουργούμε μια δομή struct και μέσα ορίζουμε διάφορους τύπους που μπορούμε να στείλουμε στο κάθε thread. Μας λένε να τη γράψουμε το set2.se, το set3.se.
Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν μία χρήση της δομής σε ένα track, το οποίο θα το ονομάσω στο struct αυτό μπορούμε να ενσωματώσουμε αρκετές πληροφορίες. Παράδειγμα, θέλουμε σίγουρα το ID του thread. Θέλουμε το sum και το message. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε λίγο πιο μετά, πιο κάτω στην εικόνηση. Να βάλω όπως like. Γενικά η δομή του track μας θα είναι αυτή. Λοιπόν, δηλαδή με τη δημιουργία μιας μεταβλητής που θα έχει αυτό το τύπο, θα μπορούμε να ενσωματώσουμε και όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, στην main να δημιουργήσουμε τον τύπο του track. Και αντίστοιχα να τον δημιουργήσουμε εδώ. Λοιπόν, το δημιουργώ εδώ για να είναι global, δηλαδή να είναι προσβάσιμο και από τη main και από τις άλλες, και από τα threads, δηλαδή τις άλλες συναρτήσεις. Δημιουργώ δηλαδή ένα, το struct με τον τύπο thread data, την, στον πίνακα thread data array. Τώρα, αφού έχουμε τον πίνακα thread data array, θα πρέπει να μέσα σε κάθε δημιουργία του κάθε thread, θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε αυτές τις τιμές με αυτές που θέλουμε. Οπότε, πίνακα thread array στη θέση i κάθε φορά. Με την τελεία έχουμε πρόσβαση σε κάθε μέλος της ζωής, παραδείγματος χάρη το thread IT. Μπορούμε να κάνουμε την τιμή στο ID του κάθε thread. Αντίστοιχα, μπορούμε να εισάγουμε και το οποίο και τι άλλο έχουμε και το μήνυμα που θα περιέχει τη τιμή που έχει ο πίνακας στο συγκεκριμένο thread.
Λοιπόν, στην εκφώνηση βλέπουμε ότι μας ζητάει το ΣΑΜ να είναι συν 1. Το, αντί για τάφ, εμείς έχουμε I, οπότε το ΣΑΜ εδώ θα γίνεται μία πράξη. Δηλαδή, το ΣΑΜ θα αυξάνεται τον αριθμό του thread και 1. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει ότι η κλίση της δημιουργίας ρημάτων θα έχει για παράμετρο, δηλαδή αντίστοιχα, αντί να περνάμε το task IDs, περνάμε τον πίνακα thread data array. Ωστόσο, επειδή το έχουμε δημιουργήσει σε stack, δηλαδή δεν είχε πόρο για την δημιουργία, θα πρέπει να βάλουμε τον καταγραφή της open. Κάνουμε τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε στη main. Τώρα μένει να αλλάξουμε και την συνάρτηση που δημιουργεί το thread. Με πιο πάνω, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αρχικά η συνάρτηση αυτή δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο τύπο, επομένως θα πρέπει να κάνουμε να δω και του λέξεις να έχει για την ονομασία. Γραφωτικά μου θα μπλευτεί. Λοιπόν, δημιουργούμε λοιπόν ένα ταβλητή, MyData. Καλό θα ήταν να βάλουμε και τα υπόλοιπα θα θέλουμε να καταχωρήσουμε αργότερα. Θα βάλω λοιπόν, στη MyData λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε τον τύπο της παραμέτρου από void που είναι τώρα τύπο που θέλουμε, το struct δηλαδή. Επομένως θα κάνουμε που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και την ονομασία της παραμέτρου thread ID. Τώρα λοιπόν η μεταβλητή μας thread ID έχει καταχωρηθεί στη MyData ως struct και μπορούμε να κάνουμε προσπέλαση σε κάθε ένα από τα. Επομένως, για παράδειγμα, το task ID είναι πέλαση γίνεται με το βελάκι. Με το παύλα και το μεγαλύτερο. Έχουμε πάρει λοιπόν στο task ID το thread ID που είχαμε τώρα λοιπόν θέλουμε και το sum, το οποίο θα το κάνω και αυτό και το μήνυμα το οποίο ορίζουμε ως χαρακτήρα. Με την κλίση λοιπόν αυτών των τριών συναρτήσεων έχουμε επισκέψει τοπικά τις μεταβλητές
task ID, champ και message τα δεδομένα που μας μετέφερε το stack μέσω της παραμέτρου thread ID. Βέβαια, παράμετρος που δεν αντιπροσωπεύει σωστά το περνάμε, θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε σε thread args ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πλέον μπορούμε να τυπώσουμε το μήνυμα. Θέλει τον αριθμό του thread. Θέλει το μήνυμα. Και θέλει και το jam, το κάθισμα. Και τώρα αυτά περιέχονται στις μεταφράσεις τάσης IT, message. Λοιπόν, έχουμε και την pthread exit, να σβήσουμε τα pthread comments. Εδώ θέλει μια κάτω παύλα. Αυτά όταν έρχεται, όταν κάνετε πρόσβαση στα μέλη, θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως συντάσσονται στο track. Συντάσσονται δηλαδή την κάτω παύλα. Και για το υπόλοιπο, θα αντικλείω το sum. Sum είναι το πρόβλημα της main. Θα πρέπει να το ορίσουμε εξωτερικά. Και, για παράδειγμα, πάνω. Και εδώ έχουμε ξεχάσει ένα ερωτηματικό. Θέλει ένα ερωτηματικό κατά την κατά το κλείσιμο του track. Βλέπουμε ότι έχουμε 5 διαφορετικά threads, το κάθε ένα τυπώνει γλώσσα του και ένα άθροισμα το οποίο το 0 είναι 0, στο 2 έχει 2 και ένα 3 που είναι σωστό, το 3 έχει 3, 2 και 1, οπότε νομίζω ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό με το, αυτά με το εργαστήριο, πάμε να δούμε και λίγο το NPS. Λοιπόν, το NPS της Τετάρτης περιλαμβάνει πρέπει να κάνετε
υποβολής του QSA μια εφαρμογή με δύο threads. Το πρώτο thread θα εμφανίζει, για παράδειγμα, hello και ένα όνομα, και το δεύτερο thread θα εμφανίζει hello και το answer. Εφόσον θα γίνει χρήση και threading, θα βάλω και το thread, μία A, αυτά προς το παρόν, main, λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσετε δύο threads, τα οποία θα τυπώνουν χωριστά πράγματα. Οπότε πρέπει να καλέσουμε δύο φορές την συνάντηση pthread create, η οποία δημιουργεί τα threads. Η παράμετρη που παίρνει η pthread create, είπαμε και πριν, η πρώτη είναι τύπου pthread tab. Για παράδειγμα, μία για το thread 1 και μία για το thread 2. Ένα είναι αυτή. Και για τις δύο κλίσεις, η δεύτερη παράμετρο μπορεί να είναι το null. Λοιπόν, τώρα για την τρίτη και τέταρτη παράμετρο θα χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, τις συναρτήσεις. Θα το βάλουμε το return που μας θέλει. Και όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να βάλουμε και την pthread exit. Θα το συνηθίσουμε. Είπαμε ότι pthread exit, όταν γράφεται τη main, περιμένει το πρόγραμμα να τελειώσουν τα threads που σταματήσει η εκτέλεσή του. Λοιπόν, θα χρειαστούν λοιπόν δύο συναρτήσεις, μία για κάθε thread. Η πρώτη συνάρτηση, είπαμε, θα είναι τύπου void pointer. Θα την ονομάσω και θα περάσουμε. Δεν θα χρειάζεται να περάσουμε κάποιο παράμετρο, ωστόσο μπορούμε να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε μία, παράδειγμα, thread ID. Αντίστοιχα για το thread 2, κάνουμε το ίδιο, και ακόμη συνάρτηση. Έχει και αυτή μία παράμετρο, την οποία δεν θα. Πρώτο thread τώρα θα κάνουμε ένα printf. Εκτύπωση δηλαδή το όνομά μας. Θα τερματίσω το thread με το thread exit. Αντίστοιχα στην δεύτερο thread, τα M σας, μπορούμε να βάλουμε τα M εδώ. Exit. Για να το ετοιμάσουμε. Ξαναλέω ότι για να κάνετε compile προγράμματα που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει έναν γνωστό παραμέτρο να βάλετε
το διακόπτει ή τρέχει. Αν δεν βάλει το διακόπτη, άλλο ήρωες. Δεν έχω γράψει όλο την κλίση σωστά. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι εδώ θα πει έμψη πρώτου thread, θα έχει το όνομα συνάρτησης, thread 1. Και ξέχασα το δεύτερο thread, thread 2 function. Τέλος, μπορούμε να περάσουμε μια παράμετρο την οποία δεν θα χρειαστούμε, οπότε βάζουμε null και τελειώνει το θέμα. Έτσι άρχισα να σας πω ότι και κατά το create εδώ θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση στα thread 1 και thread 2. Επομένως, μην ξεχάσετε την καταχώρηση. Όσο η create καταχωρεί στις μεταβλητές. Τέλος έχουμε το πρόγραμμα. Στο τέλος ήδη βλέπουμε ότι εκπώνεται μία σειρά από το ένα thread και η άλλη σειρά με το M από το δεύτερο thread. Να το δείτε και λίγο. Αυτό θα είναι το εξάρτης. Από μένα, αν έχετε απορίες, μιλάμε και με δεν παίζει ρόλο η σειρά ή να σας βγαίνει πρώτο το ένα, πρώτο το άλλο, δεν έχει κανένα απολύτως, δεν έχει κανένα σημασία. Ναι, παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνετε υποβολή στο QSAP. Επομένως, γνωρίζετε όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα εργαστήρια, το script αλλάζετε το όνομα και βάζετε αυτό στη θέση του. Αν το τρέξετε με το QSAP, θα πρέπει να κάνετε το τελευταία σειρά στο αρχείο. Θα αλλάξετε το στο MPI run, θα βάλετε το όνομα του τελέσμου, δεν χρειάζεται κάποια παράμετρος, αυτό είναι από το προηγούμενο εισιτήριο. Και θα το κάνετε που βολεί. Στο MPI run να συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το κάνετε που βγήκα μετά όπως κάναμε και στα προηγούμενα εργαστήρια. Αν είναι να το τρέξετε με το QSAP πάντως, δεν χρησιμοποιείτε το GCC. Θα χρησιμοποιήσετε, μάλλον δεν χρησιμοποιείτε το MPI CC, καθώς δεν χρησιμοποιούμε το MPI.
ξαναλέω, στη GCC θέλει την παράμετρο, τη λύση της συνάντησης, το pthread. Αν δεν βάλετε αυτό, βγάλει αυτά εδώ τα σφάλματα. Ενδέχεται ναι, να σας ζητηθεί υποβολή στο tab. Μέσα στο QSAB μπορεί να διαεράν μπορείτε να το τρέξετε και απλά σαν πρόγραμμα. Κάνω μία. Λοιπόν, βλέπετε ότι και με το QSAP τρέχει κανονικά και βγάζει αυτό το βίντεο ως αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζω αν μπορεί να ζητήσει κάτι τέτοιο ή δεν νομίζω και. Θα δείχνω στο sub.sa. Εγώ βρίσκομαι σε ένα άλλο path, δεν είμαι στο home directory. Έχω βάλει ολόκληρο το path. Εσείς, εάν βρίσκεστε στο home, θα πρέπει να διαγράψετε το κομμάτι, να βάλετε το path home και το εκτελέσιμο. Λοιπόν, το αφήνω στο NPS και κλείνουμε. Λέμε παιδιά την επόμενη Δευτέρα. Βλάβη.